τη δουλειά τους και να ανταλλάξουν απόψεις με άλλο κόσμο. Υπάρχουν όμως και, και πωλήσεις τις οποίες και το ξενοδοχείο και η τέχνη του επικοινωνίου δεν επενδύνουμε. Ούτε μας αφορά αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν. Τους αφήνετε ελεύθερους να κάνουν ό,τι επιλέξουν. Γιατί φυσικά ζητάμε και φθηνές τιμές λόγω της έκθεσης. Και φυσικά στο τέλος η πώληση, έτσι. Δηλαδή φεύγει όταν τελειώνει αυτό η δεν είναι εφικτό με τους ξένους. Α, υπάρχει περίπτωση να το πάρει κάποιος και να φύγει. Οπότε θα χαθεί ένα από τα έργα που εκτίθεται. Συνήθως έχουν και μερικά έργα. Εδώ βέβαια με τον παρόν θα έχετε πρόβλημα όσον αφορά την εικόνα. Δεν είναι χαλασμένη η τηλεόρασή σας. Εμείς θα φιλτράραμε. Γιατί έχει αποκλειστικά φωτογραφίες που αφορούν το γυμνό, να το πούμε. Το γυναικείο γυμνό. Φωτογραφίες ντυμένες στο γυμνό είναι ο τίτλος. Κάποιες τις κόψαμε κιόλας γιατί ήταν αδύνατο να τις βάλουμε. Βέβαια δεν είναι προκλητικό. Είναι όχι, πολύ, είναι πολύ καλές φωτογραφίες. Αλλά δυστυχώς συγγνώμη που διέπουν. Λογικό. Την προβολή και ειδικά τέτοια ώρα έπρεπε να. Αυτά πρέπει να είναι του ίδιου που έχει κάνει και τα μεγάλα. Της ίδιας, ναι, ναι. Τη κυρία που έχει κάνει τη Eva Graham. Πολύ, πολύ. Αυτά θεατρικά είναι, αυτά. Αυτά είναι μικρά, μερικών εκατοστών. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να μας πει τώρα, ευκαιρία είναι που μιλάμε γι' αυτό. Πες μας και για τη δική σου δουλειά, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για αυτήν, έτσι. Γι' αυτό ήρθες εδώ. Ψάχνουμε να δούμε ποιος ανακάλυψε την Αμερική στο θέατρο Σοφούλη. Μαζί με την Άντια τη Δαλγυριάδου. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη Κυριακή και παίζουμε κάθε Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα και Δευτέρα και Τρίτη 9 και Τέταρτο. Πάει πάρα πολύ καλά η παράσταση, μια πολύ γλυκιά παράσταση, πολύ τρυφερή που τα έχει όλα, την έχεις δει κιόλας. Εγώ την έχω δει, θέλω όμως να δούμε λιγάκι το βιντεάκι που έχουμε εμείς, να δούμε έτσι 1-2 λεπτά για να διαμορφώσει και ο κόσμος. Ας δούμε το 1 και το 2 για παράδειγμα. Για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε, δηλαδή. Πάμε. Η Αμερική είναι η δεύτερη πιο μεγάλη χώρα στον κόσμο. Έτσι λέει εδώ. Άσε με να το πω με δικά μου λόγια. Και ποιες εσύ να αλλάξεις τα λόγια του βιβλίου, όπως τα λέει μέσα. Η Αμερική είναι η δεύτερη μετά την Ασία ως προς την έκταση Ήπειρος. Λέγε! Η Αμερική είναι η δεύτερη μετά την Ασία ως προς την έκταση Ήπειρος. Λέγε! Αχ, δεν μπορώ να σκαλώνω το μυαλό μου. Μα έχεις και μυαλό. Έλα, έλα, προχώρα. Τι έκταση έχει η Αμερική? 42. 42. 42 τι? 42 χιλιά. 42 χιλιόμετρα. 42 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σας είπε κυρία Λίζα μου, είναι και αυτός πολύ ωραίος. Εντάξει, λίγο πιο λαϊκός από τον κύριο Στέφανο, αλλά κούκλος. Καλά, τους έχετε στείλει όλους. Το τι ακούω για σας εδώ στο κομμωτήριο δεν λέγεται. Τι λένε δηλαδή, με θάβουν, με θάβουν. Όχι και σας θάβουν. Ίσα ίσα λένε ότι είστε πολύ ωραία, πολύ μοιραία, πολύ σεξι. Αλλά δεν θέλουν να έχουν και πολλά παρεδώσω με σας για να μην φάτε τον άντρα κανένας. Α, δηλαδή μα λένε ψηλό. Όχι και ψηλό. Ίσα-ίσα σας συμπαθούν και η κυρία Λίκη σας συμπαθεί και λέει ότι είστε πολύ αντισυμβατικά. Λοιπόν, εδώ παρακολουθούμε βέβαια τα δρόμενα. Τα εικόνες ήταν γιατί ακούστηκε κακιά λέξη. Και σήμερα είχαμε την τιμητική μας εικόνα. Καλυμμένη, ήχο καλυμμένο. Είναι η ώρα, τι να κάνουμε, διαφορετικά δεν γίνεται. Μια κωμωδία, όντως πολύ κωμωδία, γιατί εδώ το λίγο τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κάποιος να καταλάβει. Αλλά η ιστορία είναι αυτή που έχει την ιδιαιτερότητα. Είναι δύο κορίτσια που ξεκινάνε από την παιδική τους ηλικία μαζί. Ακριβώς. Από τα 8 μέχρι τα 88. 30 διαφορετικές σκηνές, δύο ηθοποιοί, όπου κάνουμε και άλλους ρόλους εκτός από τους βασικούς, η Κέτη και η Λίζα. Ναι, γιατί είδαμε κάποια στιγμή με τη μαμά, υποτίθεται. Ακριβώς, ναι, ναι. Όπως και κάποια στιγμή εσύ κάνεις τη μαμά της Λίζας. Την κομμώτρια που έκανα πριν εγώ. Η Νάντια κάνει μια καφετζού. Και ένας αόρατος άντρας που υπάρχει, ναι, στην παράσταση. Όπως έλεγε σε μια ελληνική ταινία ο αείμνηστος ο Σταντάρας, ο Στέφανος δεν το κάνει ποτέ αυτό. Σε εσάς ο Στέφανος τα έχει κάνει όλα. Τα έχει κάνει όλα, μας έχει κάνει άνω κάτω.
Βέβαια, να πούμε ότι από την σκηνοθετική ματιά όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι που γίνεται από δύο κοπέλες που πλέον είναι 40 και αποφασίζουν πια να κάνουν την, να παίξουν τα κορίτσια των 8χρονων και να παίξουν και λίγο το μέλλον τους, πώς θα είμαστε Λίζα και Κέτη στα 88. Προσπαθήσαμε να πιάσουμε όσο γίνεται τα κωμικά στοιχεία της παράστασης, που είναι κωμωδία, είναι κωμωδία, αλλά τα έχει όλα, έχει συγκίνηση, έχει... η ουσία είναι με δύο γυναίκες που είναι ξαδέρφες, φίλες, κολλητές, από μικρές, και πόσο μπορεί να αναστατωθεί και να κλονιστεί όλη αυτή η σχέση τους. Τα μαλώματα, οι καυγάδες μεταξύ τους. Με έναν άντρα. Ναι. Αυτό που καθόλου απίθανο. Πολύ συνηθισμένο. Και μάλιστα η Χρύσα Ισπηλιώτη ήταν στην πρεμιέρα. Ήταν στην πρεμιέρα. Και εμείς και την είδαμε. Και την είδα υπερβολικά ενθουσιασμένη από αυτό που είδε. Η αλήθεια είναι ότι μας παίρνει πολύ συχνά τηλέφωνο. Κορίτσια, πώς πάτε, πώς είναι η παράσταση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Ναι, εδώ είναι η Καφετζού. Εδώ είναι η Καφετζού, ναι. Άλλη κωμική σκηνή μέσα από το. Όπου εδώ πέρα, σε αυτή τη σκηνή ουσιαστικά, δείχνει και με τον τρόπο που λειτουργούν εν μέρη οι καφετζούδες και πώς παρασύρουν τα αθώα θύματά τους στην ψευδέστηση ότι τους λένε την αλήθεια. Ναι, και τα οποία θύματα ψάχνουν διεξόδους για να βρουν την αλήθεια, την οποία τη βλέπουν μπροστά τους. Άλλο πράγμα. Ακούγεται τόσο ενδιαφέρον που θα με κάνετε να έρθω από τη Χαλκιδική για να δω την παράσταση. Γιατί θα έρθετε να δείτε την παράσταση ήδη. Και θα φύγουμε μετά μαζί στη Χαλκιδική να έρθουμε και εμείς να δούμε την έκθεση. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι το συνδυάσαμε. Αυτό είναι τέλειο. Και να συνεχίσω να λέω ότι η Χρύσα Ισπηλιώτη έκανε κάτι πολύ έξυπνο εδώ πέρα, βάζοντας αυτούς τους δύο γυναικείους ρόλους να παίζουν, να αλλάξουν διάφορους ρόλους. Και δεν το κούρασε καθόλου, γιατί εγώ προσωπικά έχω δει πολλές τέτοιες παραστάσεις, όχι με το ίδιο θέμα, αλλά που να έχουν μια σειρά ετών να διανύσουν στην πορεία τους. Και ο κόσμος τις θυμάται. Πρόσφατα έχουν έρθει αρκετές, τα τελευταία δύο χρόνια περάσαν αρκετές τέτοιες από την πόλη μας, οι οποίες κάποια στιγμή η επανάληψη είναι δυστυχώς ένα περίεργο κακό σημείο μέσα στο έργο. Ενώ εδώ πέρα, επειδή η πορεία είναι από έτος σε έτος, αναπτύσσεται, μεγαλώνει, εξελίσσεται, ανακαλύπτεις και τα πολλά διαφορετικά στοιχεία που μπαίνουν μέσα. Δηλαδή θα μου πεις, όλα μπορούν να συμβούν, κι όμως έτσι πως τα έχει βάλει, όλα μπορούν να συμβούν. Όλα μπορούν να συμβούν. Και η μεγαλύτερη απόσταση που υπάρχει είναι στις δύο τελευταίες σκηνές. Δηλαδή, ενώ ξεκινάνε από 8, τις βλέπουμε πολύ σταδιακά να ανεβαίνουν. Μετά, στην πρώτη τελευταία σκηνή είναι 10 χρόνια μετά. Και εντάξει, βλέπουμε και το μέλλον του στα 88. Αλλά τους βλέπουμε πολύ σταδιακά που θα μπορούσε να κουράσει αυτό, γιατί είναι κοντινές ηλικίες. Αλλά είναι τόσο σπιντάτο το έργο, τόσο. Ο Παύλος ο Δανελάτος το έχει σκηνοθετήσει και έχει κάνει τόσο γρήγορες αλλαγές. Είναι η ώρα, νομίζω, να πούμε ότι έχουμε και προσκλήσεις, οι οποίες είναι 5 διπλές για την Κυριακή που μας έρχεται 6 ώρα το απόγευμα, για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν. Και επειδή στο ίδιο θέατρο είναι και η άλλη μεγάλη επιτυχία που παίζεται το τελευταίο 1,5 μήνα, περίπου, όχι 1,5. Το 17 Φεβρουαρίου. Έχει κλείσει 2 μήνες πλέον και θα πάει και για ακόμα ένα μήνα μετά. Μέχρι 8 Μαΐου. Μέχρι 8 Μαΐου. Και άλλη, τέταρτη και μιλάμε για αυτό που, και γι' αυτό είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, το I Will Survive, που και εκεί έχουμε 3 διπλές προσκλήσεις για το. Για την Πέμπτη το βράδυ, 9 η ώρα. 9 η ώρα, ναι. 9 η ώρα που παίζεται. Να εξηγήσουμε το πρόγραμμα. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο και βράδυ Κυριακή παίζουν το I Will Survive στο Θέατρο Σοφούλη. Και Κυριακή. Και Κυριακή βράδυ στις 9. Ενώ μόνο την Κυριακή θα παιχτεί στις 6. Ενώ κανονικά θα παίζονταν Δευτέρα, Τρίτη, αλλά επειδή είναι μεγάλη εβδομάδα, δεν θα παίχτει. Και επίσης δεν παίζεται Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακό που είναι μεγάλη εβδομάδα και Κυριακή του Ακριβώς. Πάσχα. Και ξεκινάτε εσείς Δευτέρα, από τη Δευτέρα. Δεύτερη μέρα του Πάσχα, Δευτέρα, Τρίτη, Νέα και Τέταρτη και συνεχίζουν και τα παιδιά με το I Will Survive. Από το Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακό, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή που θα έρθει μετά. Να πούμε ότι είχε και μεγάλη επιτυχία στην Τολεμαίδα που πήγαν. Ναι, πήγαν πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Κάνανε μία διπλή τη Δευτέρα και την Τρίτη μία μονή και πήγανε πάρα πολύ καλά. Και βέβαια την Παρασκευή. Και παίζουν και με λύκεια τα πρωινά. Ναι, έχουν και αυτό. Και αυτό. Είναι όντως μια πολύ μεγάλη επιτυχία το Google Survive και ελπίζω όταν θα φύγουν με το καλό να πάνε στην Αθήνα να συνεχιστεί αυτή η επιτυχία και εκεί πέρα. Που μάλλον τους περιμένουν πώς και πώς. Να πω και κάτι τελευταίο. Ναι. Την Κυριακή το πρωί έχουμε και την τελευταία παράσταση από το παιδικό στις 11 το Charlie Chaplin στο θέατρο. Ωραία. Επομένως,
Κλείνουμε με αυτό. Να ευχαριστήσουμε και τη Χριστίνα και για τη δική της συμμετοχή στην εκπομπή και να πούμε ότι κάθε 15 μέρες, άλλοτε 30 μέρες, άλλοτε, γιατί κάποιες είναι συνεχόμενες, θα δείχνουμε και θα παρουσιάζουμε τους καλλιτέχνες. Κάποια βιντεάκια που μπορεί να μας δοθούν κάποια στιγμή που να έχουν μέσα κάποια λόγια καλλιτέχνες. Συνεντεύξεις, ναι, και όλα αυτά. Για να μάθει ο κόσμος ακριβώς τι παρουσιάζει ο καθένας. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι επειδή είναι από άλλες πόλεις, είναι πολύ δύσκολο να έρθουν στο στούντιο. Ναι, ναι. Έρχονται κατευθείαν στη Χαλκιδική με τα έργα τους. Θα μας στέλνετε εσείς τα βιντεάκια για να τα παρουσιάζουμε. Κανένα πρόβλημα. Αυτό από εμάς. Πηγαίνετε εκεί, από εκεί να τη βγάζετε την εκπομπή. Πηγαίνουμε και εκεί πέρα. Α, τέλεια. Πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι. Πηγαίνουμε. Αλλά είναι δύσκολο κάθε εβδομάδα. Κάθε αλλαγή δεν γίνεται. Όχι, όλο το καλοκαίρι εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και εμείς. Να είστε καλά κι εσείς. Την Παρασκευή θα μάθουμε περισσότερα για όλα αυτά τα οποία θα έρθουν και από την νέα περίοδο μετά, δηλαδή την Κυριακή του Πάσχα. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε.